έχουμε μαζί μας τον Βαγγέλη το Σίμω. Έναν νέο άνθρωπο, γέννημα θρέμα από την Πετρούπολη, ο οποίος μόλις στα 29 του εκλέχθηκε δήμαρχος το 2014. Από νωρίς τα βάσανα μπορούμε να πούμε, Βαγγέλη, και καλησπέρα κιόλα. Καλησπέρα. Από πιο νωρίς ακόμα ξεκινάνε, αλλά όχι τα βάσανα. Εγώ θα έλεγα αυτό που λέγαμε και παλιά στην Κνέλα, μαζί μας την ομορφιά του αγώνα. Οργανώθηκα στις γραμμές της ΚΝΕ στα 17 μου χρόνια. Ασχολήθηκα δραστήρια με το φοιτητικό κίνημα, σπούδαζα στη φιλοσοφική σχολή, στο τμήμα ΦΠΠΣ. Και ταυτόχρονα, επειδή έπρεπε να κάνω και μια δουλειά για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις, παρά το γεγονός ότι δεν σπούδασα επαρχία, σπούδασα εδώ στην Αθήνα, αλλά λόγω των αναγκών που υπήρχαν και των οικονομικών δυσκολιών, δούλευα στον κλάδο του εμπιστισμού τουρισμού, εκεί συνδικαλιζόμουν κιόλας. Πρώτη φορά αντιδήμαρχος το 2011 και το 2014 μου έγινε η πρόταση από το κόμμα και η τιμή να κατεβώ ως υποψήφιος δήμαρχος και ξανά τώρα εκ νέου στην Πετρούπολη να θέτω εαυτόν υποψηφιότητα. Λέμε ότι ακόμα και εκεί που είναι διοίκηση η λαϊκή συσπήρωση πρέπει να ασκήσει αντιπολίτευση. Αυτό πώς θα το κάνει, σε ποιον και γιατί? Και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Να γίνουν τώρα έργα αντιπλημμυρικά! Ζητούμε άμεσα από την περιφέρεια ως κοινός φορέας να προχωρήσει σε μελέτες και σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Για παράδειγμα, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Από 1η Μαΐου του 2018, οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι για οποιονδήποτε οφείλει 500 ευρώ και πάνω στο Δήμο να προχωρούν στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Αυτό το πράγμα είναι μια απόφαση στην οποία σε καμία περίπτωση δεν υποκύψαμε, δεν την υλοποιήσαμε, δείξαμε την απειθαρχία μας. Καλέσαμε τον κόσμο να συγκρουστεί, έτσι, πέρα από τις κινήσεις δηλαδή που έκανε ο Δήμος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που μαζί με τους άλλους 5 κομμουνιστές δημάρχους, αλλά και με άλλους δημάρχους που συνταχτήκανε, συμπορευτήκαν με αυτή μας την απόφαση και τη θέση. Πήγαμε σε όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου, πλην της Χρυσής Αυγής βέβαια. Τους εξηγήσαμε για ποιο λόγο πήραμε αυτή την απόφαση, δηλαδή να μην προχωράνε οι Δήμοι σε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, αλλά να τους δοθεί η δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια να προχωρούν σε δόσεις, να διαγράφουν χρέη από ανθρώπους που είναι άνεργοι, έτσι, που έχουν κοινωνικά ταξικά κριτήρια, που είναι ενταγμένοι στο ΚΙΑ για παράδειγμα κτλ. Λοιπόν, και παρά τις δεσμεύσεις που πήραμε από όλα τα κόμματα για το πόσο σωστό είναι αυτό που λέμε, μόνο το ΚΚΕ βέβαια στήριξε αυτή μας την απόφαση. Δεν έχουμε προχωρήσει ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Άλλο παράδειγμα, το μεσοπρόθεσμο. Προβλέπει ότι μέχρι το 2023 η κρατική χρηματοδότηση προς τους Δήμους θα καθυλωθεί στο 30%. Το υπόλοιπο 70% πρέπει να προέλθει από τα ιδία έσοδα. Δίνουν με έναν πολύ ωραίο όρο όλο αυτό το πλαίσιο, ότι οι Δήμοι πρέπει να είναι οικονομικά αυτοτελείς, οικονομικά αυτάρκης. Καλούμε το λαό να προβληματιστεί. Πώς θα γίνουμε οικονομικά αυτοτελείς? Τα ιδία έσοδα είναι τα δημοτικά τέλη. Τα τροφεία, οι συνδρομές, οι κάθε λογής δημοτικοί φόροι. Άρα λοιπόν θα πρέπει εμείς να να κάνουμε φορολεϊλασία, να το πω έτσι, φοροεπιδρομή λοιπόν στους κατοίκους των πόλεων μας, στους δημότες μας, έτσι, στο λαό της Πετρούπολης εδώ συγκεκριμένα, προκειμένου να βγάλουμε αυτό το 70%. Δεν πρέπει από κοινού να αντιπολιτευτούμε σε αυτό το πλαίσιο, στο μεσοπρόθεσμο και γενικά σε όλο αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο που διέπει τους Δήμους και τις περιφέρειες. Γι' αυτό λέμε ότι από όποια θέση και να είμαστε, είτε της διοίκησης σε ένα δημοτικό συμβούλιο, είτε της αντιπολίτευσης, εμείς θα ασκούμε στάση εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης σε ό,τι προσπαθεί να του υποβαθμίσει τη ζωή, να του μαυρίσει τη ζωή, σε ό,τι προσπαθεί να του καταργήσει εργατικά λαϊκά δικαιώματα και ελευθερίες. Αυτή την πραγματικότητα που υπάρχει στην τοπική διοίκηση, οι άλλοι συνδυασμοί, πώς μπορούμε να πούμε ότι την αντιμετωπίζουν στην πραγματικότητα? Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν γινόταν η κουβέντα, η διαβούλευση για τον Κλισθένη, όλη η κουβέντα, όλη η συζήτηση, όχι μόνο σε επίπεδο δημοτικών συμβουλίων, αλλά και σε επίπεδα των ΠΕΔ, αλλά και της ΚΕΔΕ, έμεινε στην απλή αναλογική ή όχι. Δηλαδή, θέλουμε απλή αναλογική ή δημαρχή ή δεν θέλουμε? Κανείς δεν μίλησε για όλο τον υπόλοιπο Κλισθένη και για αυτά τα οποία προβλέπει, τα οποία είναι πέρα για πέρα αντιδραστικά.
Έτσι, για παράδειγμα, η εποπτεία των ΟΤΑ, με μητρό από το στελεχόν της κυβέρνησης. Ή για παράδειγμα, το πόσο εύκολα μπορείς πλέον να αξιοποιήσεις την περιουσία σου, την ιδιοκτησία σου και να πουλήσεις δημόσια περιουσία σε ιδιώτες. Με στόχο βέβαια το να κερδοφορήσει μέσα από αυτή τη διαδικασία, έτσι, ο ιδιώτης ή οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι λιμένονται ήδη μια σειρά από τέτοιες υπηρεσίες στους Δήμους, όπως είναι τα απορρίμματα και καθαριότητα κυρίως, αλλά και τον πολιτισμό, αθλητισμό και άλλες υπηρεσίες. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν έγινε κουβέντα για όλα αυτά τα αντιδραστικά άρθρα, αλλά μιλάγαμε μόνο για την απλή αναλογική? Γιατί στα υπόλοιπα συμπνέουνε. Στα υπόλοιπα έχουν στρατηγική σύμπλευση. Μέσα, για παράδειγμα, ανέφερε ο Κλισθένης, ευτυχώς μετά από την πίεση των κομμουνιστών πρώτα και κύρια και μετά κάποιων υπολείπων, προέβλεπε ότι το πράσινο, η υπηρεσία πράσινου, θα περάσει και αυτή στην ανταποδοτική υπηρεσία. Άρα νέα δημοτικά τέλη, νέα βάρη φορολογικά στις πλάτες του λαού. Δηλαδή να φορολογείται κάποιος για το να του κλαδέψει στη μουριά ή για να έχει, ξέρω εγώ, γκαζόν το οποίο είναι κλαδεμένο. Πράγματα πλέον αντιδραστικά. Δεν μιλήσανε για όλα αυτά, γιατί για αυτά συμφωνούνε. Όχι απλά συμφωνούνε, τα ζητήσανε. Τα ζητήσανε. Δηλαδή η ΚΕΔΕ με αποφάσεις της ζητούσε πράγματα και η κυβέρνηση υλοποιούσε. Για παράδειγμα, η προσπάθεια που κάνανε να περάσουν την υπηρεσία πρασίνου στην ανταποδοτική υπηρεσία ήταν κάτι το οποίο το ζητάγανε οι ίδιοι οι δήμαρχοι, οι οποίοι πρόσκυνται στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα. Λέγανε, θέλουμε διεύρυνση των ανταποδοτικών υπηρεσιών, επειδή μπορούμε να προσλάβουμε μόνο μέσα στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, για να μπορέσουμε να προσλάβουμε μόνο με προσωπικό. Ανοίξαν το δρόμο και η κυβέρνηση ήρθε και το υλοποίησε. Να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ στην Πετρούπολη, πώς μπορούμε να πούμε ότι, πού στηρίζεται την επιχειρηματολογία απέναντι σε όλα αυτά τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα που υπάρχουν? Εδώ πέρα μιλάμε για κοροϊδία. Μιλάμε για ψέμα. Τρομερό ψέμα. Η παράταξη λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ στην Πετρούπολη, αλλά φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει πάνω κάτω και σε όλους τους Δήμους, αυτή την περίοδο, την προεκλογική, τι κάνει? Φέρνει διάφορα στελέχη από υπουργεία, από φορείς του δημοσίου κτλ., προκειμένου να ενημερωθούν για τα προβλήματα που έχει η πόλη και να προτείνουν λύσεις. Α, ποιον κοροϊδεύουν τώρα? Να προτείνουν λύσεις στα προβλήματα που δημιούργησαν οι ίδιοι με την πολιτική που ασκούν. Θέλουν να δημιουργήσουν πάλι στον κόσμο ένα δίλημα ότι εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ένα πλατή άνοιγμα σε προοδευτικές, αριστερές, δημοκρατικές δυνάμεις, προκειμένου να μην επικρατήσει η Νέα Δημοκρατία, που είναι το άλλο άκρο, που είναι η συντήρηση και εμείς είμαστε η πρόοδος κτλ. Και καταρχήν, πώς να ξεπλύνουν αυτή τη συνεργασία με τους εθνικιστές έως και ακροδεξιούς ΑΝΕΛ? Πώς να ξεπλύνουν κάτι τέτοιο? Πώς μπορεί να ξεπλύνουν τις φωτογραφίσεις δίπλα-δίπλα στα στελέχη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής? Τι προσπαθούν να πείσουν το λαό της Πετρούπολης, που έχει δημοκρατικές και αγωνιστικές παραδόσεις από την εποχή του Μπαρμπανίκου, του Παξιμαδά, του συντρόφου μας, του επίτιμου Δημάρχου Πετρούπολης επί 30 χρόνια? Τι να ξεπλύνουν δηλαδή στο λαό? Τι να πείσουν, ποια προβλήματα να λύσουν? Η πολιτική τους η ίδια έχει δημιουργήσει τα προβλήματα, γιατί συνεχίζουν ακριβώς την ίδια ρότα με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, σύν ό,τι άλλο επιπρόσθετο έχουν ψηφίσει. Ποια προβλήματα να λύσουν? Αυτά τα οποία οι ίδιοι δημιουργούν? Αυτό είναι ψέμα. Καταρχήν θα πρέπει να ντρέπονται να το λένε, αλλά ούτε αυτό δεν έχουν. Διακατέχονται από βοναπαρτισμό. Ούτε αυτό πλέον δεν μπορούν να διαχειριστούν. Για παράδειγμα, γράφει ο υποψήφιος εδώ με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του Γραφείου Πρωθυπουργού. Έτσι. Γράφει ότι, για παράδειγμα, θα στελεχώσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να είναι πιο υψηλό επίπεδο οι παροχές προς το δημότη, προς τον πολίτη. Με τι θα τις στελεχώσουνε, μα αερά? Η ίδια τους η κυβέρνηση δεν μας απαγορεύει να προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό. Εκτός κι αν εννοεί, θα τις στελεχώσουμε με κινσέπ, με ιδιώτες, με ΜΚΙΟ κτλ. Εκεί να μας το πει όμως. Εκεί να μας το πει. Για ποιο λόγο έχει αφήσει το Υπουργείο Εσωτερικών, επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αναπάντητα τα δίκαια αιτήματα που θέτει ο Δήμος Πετρούπολης μαζί με το Σωματείο Εργαζομένων για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε παιδικούς σταθμούς, στην καθαριότητα, στους ηλεκτρολόγους, στους διοικητικούς, σε μια σειρά από ειδικότητες που αυτή τη στιγμή λείπουν και είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες των Δήμων, και συγκεκριμένα και του Δήμου μας? Τι θα προσλάβει, δηλαδή, με ποιο τρόπο?
Για ποιο λόγο δεν τα λένε αυτά στον κόσμο? Για μας είναι ξεκάθαρο, εντάξει. Δημιουργούν νέες αυταπάτες, νέα διλήμματα, προκειμένου να υφαρπάξουν, να κλέψουν για ακόμα μια φορά την ψήφο του λαού. Δεν πρέπει να περάσει αυτό το πράγμα. Εμείς τους ασκούμε έντονη αντιπαράθεση, λοιπόν, γιατί πρέπει και ο κόσμος πλέον να βγάλει συμπεράσματα. Τους έχει ζήσει όλους, έχουν κυβερνήσει όλους. Η ελπίδα πλέον μπορεί να είναι μόνο εδώ, με το ΚΚΕ και σε επίπεδο δημοτικών περιφερειακών εκλογών με τη λαϊκή συσπήρωση. Θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με τη Χωματερή και να μου πείτε σαν δήμαρχος και ποια είναι η στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι σε αυτό το θέμα. Η Χωματερή είναι ένα κομμάτι της συνολικής διαχείρισης απορριμμάτων, η οποία σήμερα ασκείται προς όφελος του μεγάλου επιχειρηματικού κεφαλαίου, προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, του μεγάλου κεφαλαίου, και μάλιστα εσχροκερδούν μέσα από το χώρο αυτό. Εσχροκερδούνε, δηλαδή αν κάτσει κάποιος και δει τα ποσά που έχει πάρει με απευθείας ή μη αναθέσεις η εταιρεία, οι εταιρείες μάλλον πιο σωστά, που λιμένονται το χώρο της διαχείρισης απορριμμάτων όλες αυτές τις δεκαετίες, θα φρίξει. Πραγματικά μεγάλα ποσά, τα οποία βγαίνουν μέσα από τους πνεύμονες, θα πω εγώ, του λαού της Δυτικής Αθήνας. Μιλάω συγκεκριμένα τώρα για την Δυτική Αθήνα, γιατί το ζήτημα της Χωματερής δεν απασχολεί μόνο την Πετρούπολη, αλλά όλη τη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική, θα έλεγα πιο σωστά. Διεκδικούμε τι, το αυτονόητο, το 2018, να υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι, να υπάρχει πολιτική κατεύθυνση για να διαχειρίζεται τα απορρίμματα προς όφελος του λαού. 54 χρόνια λοιπόν την έχουμε στο σβέρκο μας, 54 χρόνια την έχουμε στην πλάτη μας, με αποτελέσματα που δείχνουν αύξηση των νεοπλασιών, των καρκινογενέσεων δηλαδή, στο 32%, όταν για όλη την υπόλοιπη Αττική είναι στο 10%. Τι έχουμε εδώ πέρα τώρα? Έχουμε μια περιφερειακή αρχή και μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που το 2014 υποσχόντουσαν εδώ στις γειτονιές μας ότι μόλις βγούμε θα κλείσει η Χωματερή. Ο λαός αυτό περίμενε και ήθελε να ακούσει, γιατί πλέον έχουμε φτάσει σε τραγικά σημεία, 54 χρόνια τώρα, έτσι, να έχεις τη Χωματερή δίπλα σου, με ανεξέλεγκτη διάθεση εκεί τόνων απορριμμάτων. Και μάλιστα είχε κάνει και την ορκομοσία, αν θυμόμαστε καλά. Στα Ανοιώσια, βέβαια, συμβολικά, ότι εδώ κλείνει η Χωματερή και τα λοιπά. Λοιπόν, εντάξει, κοροϊδία. Κοροϊδία, γιατί η Χωματερή όχι απλά δεν έχει κλείσει, έχει επεκταθεί και σε νέο κύτταρο. Και μάλιστα με απόφαση και του ΕΣΚΝ αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου, όταν ψήφιζε τον ΠΕΣΔΑ, τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων, προέκρινε ως υποψήφιο έτσι, χώρο και μάλιστα επικρατέστερη λύση για νέα Χωματερή το ανενεργό λατομείο Μουσαμά, το οποίο από το θέατρο Πέτρας, για παράδειγμα, της πόλης μας είναι 500 μέτρα σε ευθεία γραμμή. Ο λαός της Δυτικής Αθήνας αντιδρά. Έχει φωνή, φωνάζει και λέει: τέρμα πια. Άμεσα να κλείσει η Χωματερή της Φυλής, καμία σκέψη για περαιτέρω Χωματερή στο λατομείο Μουσαμά. Εντάξει, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Το έχουμε δηλώσει σε όλους τους τόνους, με κάθε ύφος που μπορεί να υπάρχει. Με τις κινητοποιήσεις που κάναμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, με συσκέψεις φορέων και σωματείων εδώ της Πετρούπολης, έχουμε μαζέψει χιλιάδες υπογραφές που τις έχουμε καταθέσει. Έχουμε συμμετάσχει στο συντονισμό που έχουν κάνει οι φορείς και τα σωματεία όλης της Δυτικής Αθήνας, με πορεία από τον προαστιακό των Άνω Ιωσίων στην πλατεία των Άνω Ιωσίων με ομιλία, με μια σειρά από κινητοποιήσεις, αντιδράσεις, παρεμβάσεις, προκειμένου να μην προχωρήσει από τη μία η σκέψη για το λατομείο Μουσαμά, αλλά βέβαια και στο σύνολο να απαιτήσουμε να υπάρξει διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος πλέον του λαού. Με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στην υγεία του ανθρώπου, στους πόρους και στο λαϊκό εισόδημα. Έτσι. Εντάξει, δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί μια τέτοια διαχείριση να υπάρχει στο σημερινό σύστημα, αλλά εμείς οφείλουμε στο λαό να βάζουμε συνολικά την πρότασή μας και την πολιτική μας άποψη και τοποθέτηση. Έτσι, γιατί το να κλείσει η Χωματερή το λένε όλοι. Και οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, λέει να κλείσει η Χωματερή, δεν πάει άλλο. Αλλά το ζήτημα δεν είναι τι λέει κάποιος σαν ευχολόγιο. Το ζήτημα είναι ένα, τι κάνει στην πράξη για να κάνει την θέση του να εφαρμοστεί, έτσι, για να κάνει πράξη την θέση του. Αλλά απ' την άλλη και συνολικά, άντε και κλεισί η Χωματερή. Θα σταματήσουν δηλαδή να σκροκερδούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί, οι όμιλοι,
πώς το λένε, με περαιτέρω φορολογία στο λαϊκό εισόδημα. Να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δράση στη διαχείριση των απορριμμάτων, να μην μετατοπιστούν νέα βάρη στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων και του εργαζόμενου λαού μέσα από ανταποδοτικά τέλη ή από οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Θα υπάρχουν εγκαταστάσεις που θα σέβονται πραγματικά το περιβάλλον ή θα έχουμε μια αντίστοιχη καταστροφή τόσο στον άνθρωπο όσο και στο πράσινο όπως έχουμε και σήμερα. Γι' αυτό εμείς βάζουμε συνολικά την πρότασή μας. Μπορούμε και μιλάμε από θέση ισχύως, γιατί πραγματικά όλο αυτό το διάστημα για μας ήταν ζήτημα αιχμής. Το παλέψαμε, θα συνεχίσουμε να το παλεύουμε, ανεξάρτητα αν την επόμενη μέρα των εκλογών θα είμαστε ξανά διοίκηση ή θα είμαστε αντιπολίτευση. Η Δημοτική Αρχή της Πετρούπολης αναπτύσσει μια σειρά πρωτοβουλίων σε ό,τι αφορά και τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Όλες αυτές θα θέλαμε να τις μάθουμε πιο αναλυτικά και ακριβώς το πού στοχεύουν. Καταρχήν, όλες οι δράσεις που κάνουμε στον αθλητισμό, οι δραστηριότητες, οι δομές του Δήμου, οι παροχές που έχουμε στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, δεν είναι τυχαίο γεγονός. Πηγάζουν από τη φιλοσοφία που έχουμε, από την πολιτική μας τοποθέτηση πιο σωστά, ότι ο αθλητισμός, ότι ο πολιτισμός είναι δικαιώματα, είναι ανάγκη του λαού για διέξοδο, για ψυχική υγεία, για σωματική υγεία. Βοηθάει στη διαμόρφωση χαρακτήρα, εντείνει αξίες όπως είναι ο σεβασμός, η αλληλεγγύη. Μαθαίνεις να αγωνίζεσαι, να πατάς τα πόδια σου, ότι παρά τις ήττες, παρά τις δυσκολίες, πρέπει να σηκωθείς και να συνεχίσεις. Από την πολιτική μας θέση αυτή πηγάζουν και όλες οι δράσεις που κάνουμε, έχοντας βέβαια απέναντί μας μία πολιτική της περιφέρειας, της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πω χαρακτηριστικά, ο Υφυπουργός Αθλητισμού το 2012, ο κύριος Νικητιάδης, είχε πει για παράδειγμα, αθλητικά κέντρα πρέπει να μάθουν να παράγουν κέρδος. Στον ίδιο ρυθμό, στην ίδια ακριβώς τοποθέτηση, συνεχίζει και η σημερινή κυβέρνηση με δηλώσεις του κυρίου Βασιλιάδη και με δεδομένο ότι πριν από λίγο χρονικό διάστημα την Ολυμπιακή εγκατάσταση στα Άνω Ιώσια την έδωσε σε μια ΚΑΕ έτσι για να προπονείται και από μέσα φύγανε μια σειρά από ομοσπονδίες, προπονήσεις και αγώνες που γινόντουσαν εκεί. Και βέβαια στη συνολική πολιτική που υπάρχει της υποχρηματοδότησης, όχι μόνο για τις υποδομές, γιατί οι αθλητικές εγκαταστάσεις εννοείται ότι πρέπει να δημιουργηθούν, εννοείται ότι πρέπει να ανακατασκευαστούν όπου υπάρχουν, έτσι, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα δυναμικό, ένα έμψυχο δυναμικό, προσωπικό, εργαζόμενοι δηλαδή, που θα συντηρούν αυτή την εγκατάσταση. Για παράδειγμα, βρισκόμαστε σε ένα κλειστό γυμναστήριο που πραγματικά είναι στολίδι για την πόλη μας, το οποίο όμως θέλει φύλακες, θέλει καθαρίστριες, θέλει βέβαια και γυμναστές για να κάνουν στα τμήματα του Δήμου ενόργανη, ρυθμική, έτσι, γυμναστές ποδοσφαίρου, μπάσκετ, όλα αυτά. Δυστυχώς λοιπόν έχουμε απέναντί μας όλη αυτή την πολιτική. Καταβάλουμε μια πολύ σημαντική προσπάθεια και μέσα από τις δομές του Δήμου αυτό καθεαυτό, αλλά και τη στήριξη που έχουμε στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, σωματιακό αθλητισμό. Όσον αφορά τις δομές του Δήμου, ενόργανη, μπάσκετ, βόλεϊ, ρυθμική, κολυμβητήριο και μια σειρά από άλλες δραστηριότητες, παραδοσιακούς χορούς κτλ. Οι νέοι αθλούνται μόλις με μια εφάπαξ εγγραφή 15 ευρώ το χρόνο. Έχει να κάνει λοιπόν με το γεγονός ότι εμείς λέμε ότι ο αθλητισμός, ότι ο πολιτισμός πρέπει να παρέχεται δωρεάν. Είναι αγαθό, δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα και να έχουμε ως γνώμονα το αν παράγει κέρδος. Οι δράσεις που κάνουμε είναι επίσης δωρεάν για το λαό. Για παράδειγμα, ο πρώτος αγώνας δρόμου που κάναμε Νίκος Παξιμαδάς, αγώνες ποδηλάτου στο Άλσος, σεμινάρια διατροφής μαζί με το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών ή η αθλητική άνοιξη για την οποία είναι μια διοργάνωση που είμαστε πραγματικά υπερήφανοι, καθότι όλα τα σχολεία της πόλης παίζουν μεταξύ τους φιλικούς αγώνες. Σε όλα τα αθλήματα σχεδόν. Μπάσκετ, τέννις, χάντμπολ, ποδόσφαιρο. Σήμερα έχουν αγώνες εδώ δύο δημοτικά σχολεία. Ναι, σφαγή. Σφαγή γίνεται. Αντίστοιχα, κανένα σωματείο στην πόλη μας δεν πληρώνει μίσθιο, όπως γίνεται σε μια σειρά από δήμους, για να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του Δήμου, σε μια προσπάθεια να στηρίξουμε το σωματιακό αθλητισμό. Αντίστοιχα είναι και στον πολιτισμό τα πράγματα, με τους εθνικοτοπικούς συλλόγους, με τους πολιτιστικούς συλλόγους ή και με τις δομές του Δήμου. Κεραμική, ζωγραφική, λοιπόν, και όλες οι υπόλοιπες δράσεις που κάνουμε και για τα παιδιά και για τους ενήλικες. Έχουμε προχωρήσει μετά από διεκδίκηση σε ανακατασκευή των αθλητικών γηπέδων.
Τώρα μετά από πολύ κόπο και πολλή προσπάθεια και απέτηση, καταφέραμε να χρηματοδοτηθεί και το χτίσιμο ενός ακόμα πολιτιστικού κέντρου. Αυτό που προσπαθούμε να δείξουμε στο λαό είναι το εξής. Ότι πράγματα τα οποία θα έπρεπε το 2019 να είναι δεδομένα, δεν είναι, γιατί πάντα μπαίνει ως γνώμονας το κέρδος. Το κέρδος. Πρέπει λοιπόν ο κόσμος να καταλάβει και να παλέψει μαζί με τη Δημοτική Αρχή, μαζί με τους φορείς, τα σωματεία, συνολικά με το εργατικό λαϊκό κίνημα και να διεκδικήσει ο πολιτισμός και ο αθλητισμός να είναι κοινωνικά αγαθά, να διατίθεται δωρεάν στον κόσμο. Δεν μπορούμε να συζητάμε το 2019, για παράδειγμα, το αν ένα παιδάκι θα έχει να πάει να παίξει μπάσκετ το αντίστοιχο χρηματικό μηνύο ποσό να καταβάλει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι πέρα για πέρα αντιδραστικό το 2019 να κουβεντιάζουμε κάτι τέτοιο. Προσπαθούμε λοιπόν και μέσα από τις δομές αυτές και μέσα από τις διοργανώσεις, τις αθλητικές, πολιτιστικές, να διαμορφώσουμε και κριτήριο στον κόσμο για το τι πραγματικά είναι αναγκαίο σήμερα, είναι σύγχρονο και τι πρέπει να κάνει βέβαια για να το διεκδικήσει. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι κρίνεται σε αυτές τις εκλογές? Γιατί υπάρχει μια συζήτηση ότι υπάρχουν τα τοπικά προβλήματα και ο κόσμος ίσως να το βλέπει κάπως διαφορετικά. Βαγγέλη Σίμος, τι ακριβώς απαντάς? Τοπικά προβλήματα υπάρχουν, σίγουρα. Το ζήτημα είναι ο κόσμος να δημιουργήσει κριτήριο και να καταλάβει για ποιο λόγο υπάρχουν τοπικά προβλήματα και αν συνδέονται αυτά με τα κεντρικότερα. Για παράδειγμα, κουβεντιάζαμε και πριν για το ζήτημα της κομματερής. Δεν είναι ένα ζήτημα που απασχολεί μόνο την Πετρούπολη ή μόνο τη Δυτική Αθήνα. Έχει να κάνει συνολικά με τη διαχείριση απορριμμάτων. Προβλήματα που έχουμε εμείς εδώ με τη χωματερή, για παράδειγμα, τα έχει και ο λαός του Γραμματικού. Και στη Λευκύμη, της Κέρκυρας, αντίστοιχα τα ίδια. Ή, για παράδειγμα, άλλο ζήτημα που υπάρχει εδώ πέρα με καταπατήσεις και διεκδικήσεις του ποικίλου όρους, αλλά και κομματιού εντός της πόλης, πέρα από το βουνό δηλαδή, το έχει όλη η Ελλάδα. Και πού δεν υπάρχουν καταπατήσεις και ιδιωτικοποιήσεις? Σε Γιαλούς, σε Άλση, σε Πάρκα, δίπλα μας είναι το Πάρκο Τρίτσι. Αντίστοιχη προσπάθεια γίνεται και εκεί. Προσπαθούμε λοιπόν να δείξουμε στον κόσμο τα τοπικά προβλήματα συνδέονται με τα γενικότερα, γιατί όλα απορρέουν από την κεντρική πολιτική σκηνή, από την πολιτική, να το πω έτσι, η οποία εφαρμόζεται και η οποία είναι ξεκάθαρο ότι ψηφίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υλοποιείται από την εκάστοτε κυβέρνηση και έρχεται και γίνεται πιο συγκεκριμένη στις περιφέρειες και στους Δήμους. Προσπαθούμε λοιπόν να του δείξουμε ότι πρέπει ενιαία να δώσει αυτή τη μάχη, να δημιουργήσει ενιαίο κριτήριο ψήφου. Και αυτό κρίνεται σε αυτές τις εκλογές. Θα συνεχίσουμε στην ίδια ρότα ή θα δώσουμε ένα χτύπημα, να το πω έτσι, όλο αυτό το κατεστημένο. Ή θα δώσουμε ένα μήνυμα ότι εδώ πέρα υπάρχει ελπίδα με ισχυρό ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες. Για να δυναμώσει αυτό που λέμε η εργατική η λαϊκή αντιπολίτευση. Για να δυναμώσει η ίδια η φωνή του λαού και εντός των αιθουσών Δημοτικού Συμβουλίου, Κοινοβουλίου, Ευρωκοινοβουλίου, αλλά και εκτός. Γιατί ένα ισχυρό ΚΚΕ θα παίξει και ρόλο και στην ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος. Το οποίο πραγματικά μπορεί να βάλει φρένο σε αυτή την κατάσταση, εάν ανασυνταχτεί και ισχυροποιηθεί. Εμείς αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε στον κόσμο. Γιατί για μας όμορφη πόλη δεν είναι μια πόλη η οποία δεν έχει λακκούβες. Δεν είναι μια πόλη η οποία, για παράδειγμα, έχει 10 ποδηλατόδρομους αντί για 7. Σε καμία περίπτωση δεν τα υποτιμάμε, γιατί και τα τοπικά προβλήματα απασχολούν τον κόσμο. Λογικό είναι, η καθημερινότητα τον απασχολεί. Και εννοείται ότι το 2019 πρέπει να είναι συντηρημένα τα γήπεδα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι παιδικές χαρές, λοιπόν, τα δημοτικά κτίρια, τα σχολεία όλα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα για ποιο λόγο δεν μπορούν να γίνουν σήμερα? Δεν γνωρίζουν τα προβλήματα που υπάρχουν? Δεν είναι πολιτικές κατευθύνσεις υποχρηματοδότησης στους Δήμους προκειμένου να παρακμάσουν όλες οι υπηρεσίες και να τις δώσουμε σαν όριμο φρούτο και φτηνά σε ένα ιδιώτη? Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει απαγόρευση προσλήψεων. Δεν την προχώρησε η κυβέρνηση από μόνη της. Υπάρχει εντολή από Τρόικα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Ένωση να απαγορευτούν οι προσλήψεις στο δημόσιο. Το οποίο η κυβέρνηση συμφώνησε, το ψήφισε, το εφάρμοσε και βέβαια οι δήμαρχοι, οι οποίοι έχουν εκλεγεί με τα αστικά κόμματα και όχι μόνο, λοιπόν, δεν κάνουν κουβέντα για αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι 5 χρόνια σε κανένα συνέδριο της ΚΕΔΕ δεν έχει πάρθει απόφαση εδώ και τώρα πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για να καλύψουμε τις ανάγκες μας.
Για μας όμορφη πόλη είναι η πόλη που δεν έχει ανέργους. Που τα παιδιά έχουν ελεύθερο χρόνο και οι νέοι, τα νέα ζευγάρια για να αθληθούν, για να ψυχαγωγηθούν, για να συμμετάσχουν σε μια δραστηριότητα. Αυτές είναι οι όμορφες πόλεις. Το 2019, που η επιστήμη, η τεχνολογία, τα μέσα παραγωγής, όλα εξυψώνονται, υπάρχει σε όλα αυτά άνοδος. Ο άνθρωπος μπορεί να πάει στο φεγγάρι όποτε θέλει. Και εμείς τώρα κουβεντιάζουμε εδώ πέρα για το αν μπορούμε να παρέχουμε στο λαό τα πιο δεδομένα, τα αυτονόητα. Για το αν έχουμε για παράδειγμα διοικητικούς υπαλλήλους για να έχουμε καλά στελεχωμένο το ΚΕΠ. Για πράγματα δηλαδή τα οποία μας έχουν γυρίσει 30 και 40 χρόνια πίσω. Γι' αυτό λοιπόν λέμε στον κόσμο ότι εδώ πέρα κρίνεται το εξής. Θα συνεχίσουμε στην ίδια ρότα ή θα δώσουμε μια απάντηση, ένα μήνυμα σε όλο αυτό το μαύρο μπλοκ που έχει δημιουργηθεί απέναντί μας. Και είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων, της φτώχειας, της ανεργίας, της λιτότητας, αυτή η λυκοσυμμαχία των ισχυρών που καμία σχέση δεν έχει με την Ευρώπη των λαών, την Ευρώπη της αλληλεγγύης, της εργασίας. Απέναντι λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, γιατί το ίδιο πράγμα διαχειρίζονται. Το ίδιο πράγμα διαχειρίζονται, αυτή την κατάσταση, αυτή την πολιτική διαχειρίζονται, ανεξάρτητα το μείγμα. Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχουν κοκορομαχίες για το ποιος θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Έτσι, ο ΣΕΒ, στον ΣΕΒ μάλλον, τεμενάδες ο ένας, τεμενάδες και ο άλλος, να το πω απλά και λαϊκά. Και ξέρετε, λέει ο λαός, λέει, μακριά είναι, λέει, νύχτα, κλείς τα μάτια να την δεις. Το λέει επειδή θα έχουμε και βουλευτικές εκλογές σε μερικούς μήνες από τώρα. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να το διαμορφώσουμε ενιαίο κριτήριο παντού. Ανεξαρτήτως κάλπης, ισχυρό κουκουέ παντού, η ελπίδα είναι μόνο εδώ πλέον.